Κύριοι δημοσιογράφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνάντησή μας. Και μετά από τα γεγονότα που ξέρετε όλοι, που γνωρίζετε όλοι, βρισκόμαστε εδώ με το ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου, με τον κύριο Ανδρεάδη Πολύδωρο, που είναι ο γραμματέας του Συλλόγου μας, με τον πρόεδρο του Φαραγγείου, ο οποίος και αυτός από το δικό του μετερίζει θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, με τον κύριο Κοσμίδη Γιώργο και τον κύριο Περικλή Μασιτζή, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια που αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει με το ζήτημα της λίμνης Λευκορίτιδας. Και θέλω να αναφερθώ λίγο στη δημιουργία του Αγροτικού Συλλόγου. Μετά τα μπλόκα και του 16 και του 17, δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρξει το αγροτικό κίνημα. Ένα κίνημα το οποίο έπρεπε να είναι πιο συντονισμένο, έπρεπε να είναι πιο οργανωμένο. Έτσι μπήκαμε στην διαδικασία ως αγρότες της περιοχής να δημιουργήσουμε τον Αγροτικό Σύλλογο. Ο Αγροτικός Σύλλογος δημιουργήθηκε το 2017 με διοικητικά όρια, τα όρια του Δήμου Αμυνταίου, τα γεωγραφικά διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου. Έχει δει όλες τις προϋποθέσεις, δημιουργήθηκε με τον νόμο του 1361 το 83 που τροποποιήθηκε το 415 του 2011. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά είναι νομίζω πολύ σημαντικό να δούμε κάποιους από τους σκοπούς, που δεν είναι λίγοι. Ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου, που πρωταρχικά αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλίες της περιοχής μας, ο γενικότερος σκοπός του Συλλόγου είναι η διεκδίκηση, παραγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και των αγροτών ευρύτερα. Στην ανάπτυξη ενός δυναμικού, καινοτόμου, εξωστρεφούς και βιώσιμου αγροτικού τομέα που παράγει προϊόντα ψηλών προδιαγραφών και αξίας, δημιουργεί εθνικό πλούτο και κατανέμεται δίκαια. Στην βελτίωση της οικονομικής θέσης των γεωργών κτηνοτρόφων αλιών και την εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας της ευρύτερης προσφοράς στην οικονομική και κοινωνική συνοχή του τόπου. Στην προάσπιση του αγροτικού επαγγέλματος και τη συνεχή εξύψωση της επαγγελματικής συνείδησης των αγροτών μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Στην ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος ώστε η οικονομική βιωσιμότητα να συμβαδίζει με την περιβαλλοντολογική. Στην προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας από τον κίνδυνο εξαφάνισής της, την προστασία της από τη μόλυνση, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, την βελτίωση του αναπτυξιακού της ρόλου και τη συμβολή της στην τουριστική και εν γέννη ανάπτυξη της περιοχής. Στην βελτίωση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Βεγορίτιδας σε υγιή επίπεδα και την οικολογική της ισορροπία γενικότερα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια υφόρο ανάπτυξη στην περιοχή. Στην προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος από παρεμβάσεις, στην ανάπτυξη της περιβαλλοντολογικής και πολιτιστικής γνώσης και συνείδησης, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθώντας παράλληλα την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Στην εφαρμογή πολιτικών και πολιτιστικών, στη σύνδεση της τουριστικής ζήτησης με την κατανάλωση και την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι πλέον όλοι οι αγρότες, θέλουμε και δεν θέλουμε, έχουμε αποκτήσει οικολογική και περιβαλλοντολογική συνείδηση. Η περιοχή μας εντάσσεται λόγω του Natura όλη σε βιολογική καλλιέργεια, και των πραγμάτων το πρασίνισμα πλέον είναι επιβολή της Ευρώπης, οπότε θέλοντας και εμείς αναπτύσσουμε και εμείς την παιδεία μας, τη μόρφωσή μας και ακολουθούμε αυτό το βηματισμό. Αυτές ήταν οι ανάγκες που δημιουργήθηκε ο Αγροτικός Σύλλογος και είχαν άμεση σχέση με τη λίμνη και με τα νερά της περιοχής μας, λόγω του ότι οι αγρότες είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι, δεν γίνεται να παράξουμε χωρίς νερό. Είναι αδιανόητο στην περιοχή μας να υπάρχει, να είμαστε μία από τις πλουσιότερες περιοχές της Ελλάδος σε αυτό το αγαθό και να έχουμε ακόμη υπομόνες. Να μην ποτίζουμε με στάθμιν άρδευση και με ελεγχόμενο σύστημα ποτίσματος. Είναι ένα από τα βασικά έτσι, προβλήματα του τόπου μας.
Πλέον αρχίσαμε να πληρώνουμε και θα πληρώνουμε ακόμη ακριβότερα το πότισμά μας. Πρέπει να στραφούμε και προς αυτή την κατεύθυνση όλοι οι αγρότες της περιοχής, οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίς, γιατί είναι αλλιεύεται τα επαγγέλματά μας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το γεγονός. Είναι γνωστά σε όλους τα γεγονότα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς με τα χωράφια, με τις παράκτειες ζώνες της λίμνης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τελευταία, μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από επίπονες προσπάθειες και μετά από μια διαδικασία έτσι, που δεν την αφήσαμε στη τύχη της, το ζήτημα της λίμνης Μεγορίτιδας και των παράκτειων τμήματων έφτασε στη Βουλή, έφτασε να συζητηθεί στη Βουλή. Φυσικά με υπηρεσιακούς παράγοντες, με την αποκεντρωμένη, με τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι για όλη αυτή την ιστορία, καλώς ή κακώς η λίμνη Μεγορίτιδα ανήκει σε δύο νομούς, ανήκει στη Δυτική Μακεδονία και πρέπει να έχουν όλη άποψη και θέση για το πώς θα γίνει η διαχείρισή της. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ζητάει ο αγροτικός σύλλογος και ο αγροτικός κόσμος είναι η διαχείριση της λίμνης. Και θα μου επιτρέψετε τώρα να αναφερθώ στα γεγονότα που συνέβησαν για αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί διάφορα γράφηκαν, διάφορα υπόθηκαν. Πλέον τα λόγια πετάνε. Θα αποδείξουμε ό,τι λέμε με χαρτιά, ό,τι είναι γραμμένο. Λοιπόν, στις 28 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε, μετά από επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας του Υπουργείου, να πραγματοποιηθεί μία συνεδρίαση στην αίθουσα 150 της Βουλής από την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων. Για αυτή την συνεδρίαση, μαζί με τους άλλους προσκεκλημένους, προσκλήθηκε και ο Αγροτικός Σύλλογος. Κανονικά, με επωνυμία, με ανάρτηση στη διάρκεια η πρόσκληση. Μετά από λίγο βγαίνει μια άλλη πρόσκληση, στην οποία δεν συμμετέχει ο Αγροτικός Σύλλογος, παραμένουν όλοι οι άλλοι αξιοσέβαστοι συνεργάτες και παρευρισκόμενοι εκείνη την ημέρα εκεί, οι επιστήμονες, πολιτικοί φορείς, οι αποκεντρωμένοι, ο Σύλλογος Προστασίας Λίμνης. Όταν με πήραν τηλέφωνο από τη Βουλή, από τον γραμματέα της Προέδρου που προείδρευε στην επιτροπή αυτή, μου είπε η κυρία Κρητικού, συγγνώμη, αλλά δεν μπορείτε να παραβρίσκεστε στη συνεδρίαση, να εκπροσωπήσετε τον Αγροτικό Σύλλογο. Ήταν εύλογο να ρωτήσω γιατί, για ποιο λόγο δεν μπορώ να παραβρίσκω. Μου είπε ότι αν έρθετε εσείς, θα πρέπει να έρθουν και άλλοι αγροτικοί σύλλογοι από την περιοχή. Της είπε ότι δεν υπάρχει άλλος αγροτικός σύλλογος στην περιοχή και ότι ακόμη και σε επίπεδο νομού δεν υπάρχει άλλος αγροτικός σύλλογος, γιατί όταν καταθέσαμε τα χαρτιά μας στο πρωτοδικείο, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άλλος αγροτικός σύλλογος. Η κοπέλα στην προσπάθειά της μου είπε ότι θα πρέπει να είστε συνεργάτες του Δημάρχου. Η πρόσκληση έτσι προστάθηκε, θα πρέπει να είστε συνεργάτες του Δημάρχου. Της είπε ότι όντως είμαι και συνεργάτης του Δημάρχου, γιατί είμαι σε μια επιτροπή νομικού δικαίου, στην Επιτροπή Παιδείας. Στο τέλος μου είπε ότι το ζήτημα αφορά περιβαλλοντικούς λόγους και της είπα θα στέλνω το καταστατικό να δείτε πόσοι από τους σκοπούς αφορούν το περιβάλλον του Αγροτικού μας Συλλόγου. Η γραμματέας, η κυρία Γκαζή Κωνσταντίνα, μου είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε κυρία Κρητικού, είμαι η τελευταία προχώς της αμάξης. Είναι εκτίμηση της κυρίας της Προέδρου ότι δεν μπορείτε να παραδεχτείτε στη σύσκεψη. Είχα ηθική υποχρέωση, νομίζω, και έστειλε μία επιστολή σε όλους τους τομεάρχες του αγροτικού κόσμου, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον κύριο Αποστόλου και όλους τους βουλευτές, για αυτό ακριβώς που συνέβη. Επειδή είχα τακτοποιήσει και τη διαδικασία να παρευρίσκομαι στη Βουλή, δεν μπορούσα να ακυρώσω κάτι. Ήμουν αποφασισμένη και έφτασα εκεί. Η αντιμετώπιση της κυρίας Προέδρου δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, όταν από σε διαδικασία είπε να πω και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, μετά από ένα διάλογο που είχαμε, μου είπε ότι ναι, θα σας επιτρέψω να παραδεχτείτε,
δεν θα έχετε δικαίωμα λόγου. Έτσι λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία. Της είπα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ, όχι στην κυρία Πρόεδρο, στην γραμματέα. Δεν είναι δυνατόν στο ναό της δημοκρατίας, στη Βουλή, να μην μπορεί να μιλήσει, να στερείται ο λόγος από έναν πολίτη. Πέρα από όλα αυτά, ο τρόπος για να μπω στην αίθουσα ήταν μόνο αυτός. Να υποσχεθώ ότι δεν θα έχω λόγο. Μπήκαμε μέσα, γίναν τοποθετήσεις από όλους που παρευρίσκονται εκεί. Όταν έφτασε η κουβέντα στην προστασία, στα παιδιά από την προστασία του περιβάλλοντος, ακούστηκε η λέξη ότι αυτοί που καλλιεργούν γύρω από τη λίμνη είναι καταπατητές. Κάποιοι καταπατητές θέλουν το άδειασμα της λίμνης. Εκεί δεν μπορούσα να κρατηθώ πλέον, γιατί πραγματικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τη ζήτησα το λόγο. Μου είπε σε πολύ έντονο ύφος ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω και ότι δεν πρέπει να μιλήσω. Παρενέβη ένας βουλευτής, ο κύριος Δελής από το ΚΚ, και τη ζήτησε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μου δίνει το λόγο. Τι συμβαίνει. Και για τον λόγο του αληθές, είπε ο κύριος Δελής, ξεκινώ με ένα διαδικαστικό ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο και περιμένω και μία εξήγηση από εσάς, δεν δίνετε το λόγο στην κυρία Δημητικού, η οποία, όπως γνωρίζω, είναι εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου, από τη στιγμή μάλιστα που έχει τεθεί το ζήτημα της αγροτικής εκμετάλλευσης των παράθυρων περιοχών της Βεβορίτιδας, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Υπάρχει καμία αντίρρηση από τους υπολείπους. Δεν βρίσκουμε τον λόγο και το θεωρούμε ακατανόητο. Η κυρία Ιγκλέζη λέει ότι δεν θα μου δώσει το λόγο στην τελική. Λέει ότι έχω χρησιμοποιήσει διαφόρους τρόπους για να επιβάλλω την παρουσία μου. Και τέλος πάντων γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος καταλήγει πάλι στην ιστορία ότι λέει ο κ. Δελής, έχω το δικαίωμα να απαντήσω και εγώ. Από όσα γνωρίζω και επειδή οι δικαιολογίες που προβάλλεται με τυπικές, κατά τη γνώμη μου, είναι αιώλες, το που μπορεί να το βεβαιώσει και η κυρία Κρητικού έχει προσκληθεί αρχικά στην Επιτροπή και μετά ακυρώθηκε η συμμετοχή της. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί για πλαγίους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία βρίσκεται εδώ και θεωρώ στοιχειώδες καθήκον να της δώσετε το λόγο, να αναπτύξει ένα θέμα το οποίο έχει φυθεί. Έτσι και αλλιώς έχει προκύψει από τη συζήτηση. Η κυρία Ιγκλές λέει, κύριε Δελή, όταν θα προεδρεύσετε στην Επιτροπή, μπορείτε να της δώσετε το λόγο. Εγώ σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα δώσω το λόγο. Ακολουθεί ένας διάλογος ο οποίος δεν έχει και νόημα. Εγώ ούτως ή άλλως θα σας δώσω τα χαρτιά και τα έγγραφα, να δείτε τι ακριβώς εξελίχθηκε. Είναι γραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Μετά από αυτή την κατάσταση, ο κύριος Θοδωρίδης, δήμαρχος του Δήμου Αμιτέων, παίρνει το λόγο και λέει πως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι, ότι τα κτήματα αυτά έχουν δοθεί με αποφάσεις υπουργών, με υπογραφές του κυρίου Δωρή και του κυρίου Παπαδήμου. Έχουν δοθεί με τίτλο κυριότητα. Με τίτλο κυριότητας. Το ίδιο κάνει και ο κύριος, και αυτή είναι και η θέση μάλλον της περιφέρειας, του κυρίου Μπύρου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, εγώ δεν ήρθα για να καταλέξει, λέει, εγώ δεν ήρθα να υπερασπιστώ κάποιον, αλλά και σε αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους δόθηκαν οι καλλιέργειες, δεν δόθηκαν επειδή το ζήτησαν εκείνοι, δόθηκαν επειδή η ελληνική πολιτεία με υποτικές αποφάσεις καθόρισε κάποιους κανόνες και έδωσε αυτές τις εκτάσεις. Οπότε δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς ως καταπατητές. Ίσα-ίσα που αυτοί συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία. Αυτές είναι οι πολιτικές θέσεις του νομού και του Δήμου μας. Δεν σταματάει όμως εκεί και δευτερολογεί και η Ελπίδα, η Υπουργοδουλειά, μια υπάλληλος, προϊσταμένη μάλλον του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων. Ευχαριστεί την κυρία Πρόεδρο και συνεχίζει να εξηγεί για ποιο λόγο ξαναπαίρνουν τον λόγο και λέει. Είναι εδώ και η κυρία Κρητικού. Κυρία Κρητικού, βλέπετε ότι στο σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει δεν χαρακτηρίζουμε κανέναν εμείς προσωπικά ως καταπατητή. Νομίζω βλέπετε και έχουμε και συνεργαστεί. Επίσης, δεν είναι αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού να χαρακτηριστεί αυτό το πράγμα. Εμείς βλέπουμε τις χρήσεις. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν είμαστε βέβαια τιμητές του παρελθόντος.
Εμείς βλέπουμε το σήμερα. Αυτή είναι και η θέση υπηρεσιακά της υπαλλήλου της προστασίας, της περιφέρειας. Και έρχομαι να εξηγήσω πώς ακριβώς δόθηκαν αυτές οι παράκτητες εκτάσεις στους αγρότες, σε εμάς που τα καλλιεργούμε και δεν είμαστε καταπατητές. Υπάρχει ένα αντίγραφο και λέει: «Παραχώρησε στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμων Νομαρχίας Φλόρινας δωρεάν κατά κυριότητα του ΑΒΚ 4887 Δημοσίου Κτήματος Αρμοδιότητας Φλόρινας για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση και κάλυψη των αναγκών των δημοτών της». Κοινή απόφαση οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Έχοντας τις υπόψη της διατάξης τάδε με αριθμό τάδε, από το έγγραφο της κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα, με το οποίο ζητείται η οριστική ή προσωρινή παραχώρηση έκθεσης 3.101 στρεμάτων που αφορά την ΑΒΚ 4887 Δημόσιο Κτήμα Αρμοδιότητας Φλόρινας, που προέρχεται από την αποκαλυφθήσα έκταση λόγω υποχώρηση των δυνάτων της λίμνης Βεβορίδιδας με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτού και απόδοση του τμήματος αυτού προς κάλυψη αναγκών των δημοτών της. Έχει τους νόμους, πώς ακριβώς γίνεται, πού διαχειρίζεται, θα τα δείτε και μόνοι σας. Το από 24/5/96 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Παπούλια, από τον προϊστάμενο της τοπογραφικής υπηρεσίας Φλόρινας, το υπαριθμό 69/1/7/96 έγραφο του νομάρχου Φλόρινας, που αναφέρει ότι η κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα εκκρεμούν 232 αιτήσεις ενδιαφερόμενων για χορήγηση γεωργικού και επαγγελματικού κλήρου που δεν έχουν εκδικαστεί, ενώ στην όμορη κοινότητα Βεβόρας εκκρεμούν μόνο 4 αιτήσεις. Την από 27/5/92 έκθεση Επιτροπής καθορίζει τα διοικητικά όρια μεταξύ των κοινοτήτων Βεβόρας και μπαίνουν σε μια διαδικασία γνωμοδότησης που δεν νομίζω τώρα ότι έχει κανένα νόημα να διαβάσουμε αριθμούς. Αποφασίζουμε και παραγωγούμε στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινας δωρεάν κατά κυριότητα το ΑΒΚ 4887 Δημόσιο Κτήμα Μητέων Φλόρινας έκταση 3.101 στρεμμάτων, ώσπου το περιγράφεται στην από 39/94 τεχνική έκθεση του Μηχανικού Συνάδλου και στο από 24/5/96 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Παπούλια, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της τοπογραφικής υπηρεσίας του νομού, με σκοπό την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση και την κάλυψη των αναγκών των δημοτών. Η παραχώρηση γίνεται με τον όρο της πραγματοποίησης του παραπάνω σκοπού εντός πενταετίας από την έκδοση της παρούσης. Η μη τήρηση του πιο πάνω όρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνωδο της κυριότητάς του σε ακίνητο του δημοσίου. Η παρούσα απόφαση αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται. Υπογράφει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημοτικής Διοίκησης και Αποκεντρωμένος κ. Παπαδήμας, αργότερα Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιο Ινδρίς. Είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Κοινωνική Υπηρεσία, Υπουργείο Εσωτερικών, η Κοινωνική Εταιρεία του Δημοσίου. Και αυτός είναι ο τίτλος που δίνεται στον Άγιο Παντελεήμονα. Κατόπιν διεκδίκησης πλέον και των αγροτών στην όμορη παράθυρα ζώνη, στον Άγιο Παντελεήμονα και στο κοινοτικό κατάστημα στις 4 Μαρτίου είναι παράδοση ο κύριος Δίπας, ο κύριος Ζηρίδης, ο κύριος Παπακυριακού, ο κύριος Γιώργου Δρύφων, ο Νικολαίδης Επαμεινώντας, ο Παπακυριακού Παύλος, ο Μητσάρης Παντελής. Ξεκινάει η συνεδρίαση και λένε ότι μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 17 Φεβρουαρίου του 1998 με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομικού Ονδρή, Υφυπουργού Εσωτερικών και Αποκέντρωσης κ. Παπαδήμα, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Παπαδόπουλου, του νομάρχου του κ. Πετκάνη, του βουλευτή Πασόκ κ. Λιάννη, στον Άγιο του κ. Τσίπα και του Προέδρου Κοινότητας κ. Γιώργου Σονιάτη, συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω. Τα όρια των δύο κοινοτήτων παραμένουν όπως οριοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ορίων του έτους 1992. Η κυριότητα της έκθεσης των 3.101 στρεμμάτων από τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα με τον υπαριθμό τάδε απόφαση
Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωση Οικονομικών παραμένει στην κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα. Η κοινότητα Βεβόρων, επειδή η κοινότητα είχε προβεί σε κάποιες μηνύσεις, σε μια προσφυγή και διεκδίκηση έκτασης, ανακαλεί την προσφυγή που εκκρεμεί στο πρωτοδικείο Κοζάνης, ανακαλεί την αίτηση ακύρωσης κατά της παραπάνω δημιουργικής απόφασης παραχώρησης και τέλος πάντων έρχεται σε μια κοινή συμφωνία με την κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα. Και η κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα παραχωρεί δωρεάν, επαόριστο, τη χρήση 1.200 στρεμμάτων από την παραπάνω έκταση στο νομικό πρόσωπο της κοινότητας Βεβόρων. Ανακαλεί τις διοικητικές αποβολές και τα οικονομικά πρόστιμα που επιτίθεται στους κατοίκους των δύο κοινοτήτων. Ύστερα από όλα τα παραπάνω, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής πολιτικής και μέσα σε πλαίσια της δημιουργικής απόφασης, η κοινότητα Αγίου Παντελεήμονας έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν στην κοινότητα Βεβόρων ακτήμονες και κάτοικοι πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, προς όφελος των δύο κοινοτήτων για κοινωνική ειρήνη, προτείνει τη δωρεάν παραχώρηση επαόριστων χρήσης 1.200 στρεμμάτων από τα 3.100 στρέμματα στο νομικό πρόσωπο της κοινότητας Βεβόρων, στο σημείο που έχουν καθοριστεί τα διοικητικά όρια μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αποφασίζει ομόφωνα, παραχωρεί τα στρέμματα αυτά και με την υπαριθμό 10-13-013-71-42 στις 13/1 του 1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθυκοφυλακίου Αμυνταίων στον τόμο 288 με αύξοντα αριθμό 40 κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 247-410-95 μεταβιβάζονται στην κοινότητα Βεβόρων. Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν και επαόριστον στα πλαίσια αποκατάστασης ακτιμών και από τις δύο κοινότητες και παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση που κατοικούν στην κοινότητα Βεβόρων. Κοινό σύνορο θα είναι ο δρόμος που χωρίζει τα 1.200 στρέμματα με τα 1.900 στρέμματα. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον η κοινότητα Βεβόρων προβεί στις παρακάτω ενέργειες. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τον αριθμό 36.998. Αυτά είναι τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ουδέποτε ήμασταν καταπατητές. Δόθηκαν χωράφια σε εμάς, δόθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα και από εκεί στη Βεβόρα, στους ακτήμονες και στους παλινοστούντες της Βεβόρας. Η σημερινή έτσι διαδικασία είναι η ηθική υποχρέωσή μας να καταστήσουμε την αλήθεια. Ουδέποτε καταπατήσαμε κάποια έκταση, ουδέποτε προβήκαμε σε άνομες ενέργειες. Είμαστε οι άνθρωποι που ασκούμε ένα δύσκολο επάγγελμα, είναι τρόπος επιβίωσης. Σαφώς θέλουμε τα χωράφια μας, μας τα δώσανε. Αλλά πιο πολύ θέλουμε το νερό, πιο πολύ θέλουμε τη λίμνη. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Δεν μπορεί να την αγαπάνε κάποιοι πολύ και κάποιοι λίγο. Δεν είναι πρικό κανενός. Εμείς οι αγρότες χρειαζόμαστε το νερό περισσότερο από κάθε άλλο. Χρειαζόμαστε το καλό νερό, το καθαρό νερό. Γι' αυτό και σαν αγρότες πλέον κάνουμε ολοκληρωμένη διαχείριση, ελέγχουμε τις υπολοιματικότητες, δεν κάνουμε παρεμβάσεις αυθαίρετες για να προστατεύσουμε περισσότερο από κάθε άλλο το περιβάλλον. Και πάνω απ' όλα τα παιδιά μας, τη διατροφή μας και τον κόσμο γύρω-γύρω. Έχουν δημιουργηθεί φαινόμενα τα οποία είναι πλημμυρικά. Η αυξομοίωση της λίμνης δημιούργησε ζητήματα. Δημιούργησε πάρα πολλά ζητήματα. Δημιούργησε ζήτημα καταρχήν στο βιολογικό καθαρισμό του Αγίου Παντελεήμονα, που μέχρι τώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν τι γίνεται με τα λίμματα και τι γίνεται με τον βιολογικό ο οποίος καταστρέφεται. Ο οποίος είναι ένα έργο ευρωπαϊκό και πληρώθηκε από εμάς, τους πολίτες αυτής της περιοχής. Πνιγήκαν εκτάσεις, είναι αλήθεια. Πουθενά δεν λέει, θα δείτε και τα παραστατικά, πουθενά δεν λέει ότι μας υποχρεώνει κάποιος να έχουμε μονοετή καλλιέργεια. Τα κτήματα δίνονται επαόριστο για χρήση. Πουθενά δεν δεσμευόμαστε, δεν είμαστε παράνομοι επειδή έχουμε φυτέψει δέντρα.
Δηλώνονται οι εκτάσεις αυτές κανονικότατα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ναι, φέρνοντας και αποδοχές μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες, στην περιοχή μας και στον τόπο μας. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι τα δέντρα είναι μια δυναμική καλλιέργεια η οποία αποδίδει. Σεβόμαστε τους αλλιείς, τους κτηνοτρόφους. Γι' αυτό και το έφορο έδαφος παράκτεια της λίμνης πραγματικά θα πρέπει να αξιοποιείται. Για μας. Όντας όμως να υπάρχει η λίμνη. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα ακόμη. Αυτό ήθελα γιατί με έπνιγε και μας έπνιγε όλους μέχρι σήμερα ότι δεν είμαστε καταπατητές. Δεν είμαστε καταπατητές. Υπάρχουν τίτλοι κυριότητας μεταγεγραμμένοι στο υποθυλακείο αυτής της χώρας. Όλα αυτά που συνέβησαν και όλα αυτά που συμβαίνουν εγώ δεν θέλω να τα σχολιάσω. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αγρότες, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο τρόπο άρδευσης για τον κάμπο αυτό που πραγματικά είναι πλούτος για την περιοχή μας, γιατί όπως βλέπετε και ξέρετε όλοι σας, μετά και τη ΔΕΗ που υπήρχε στον τόπο μας, δεν έχουμε πάρα πολλά, έτσι, δεν έχουμε πάρα πολλές λύσεις επιβίωσης. Ο αγροτικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πραγματικά συνδεδεμένος με τον αγροτουρισμό και επιδεικνύοντας τα προϊόντα που μπορούμε να παράξουμε, να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια είναι πάρα πολύ καλό να γίνει ένας φορέας διαχείρισης, αυτό ουσιαστικά συζητήθηκε και στη Βουλή, να γίνει ένας φορέας διαχείρισης, να οριστούν και να καθοριστούν πράγματα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σεβαστούμε τις αποφάσεις των επιστημόνων. Φυσικά όμως θέλουμε να έχουμε και λόγο, θέλουμε να έχουμε και θέση. Δεν είμαστε μια μιλητέα ποσότητα στο νομό, στην περιοχή. Δεν πρέπει να θυμωνόμαστε. Όλα βγαίνουν μετά από το διάλογο. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους για να μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στον τόπο μας γενικότερα. Αυτή ήταν η πλευρά της περιοχής της Βεμπόρας του Αγίου Παντελεήμονα. Πιο ειδικός αυτό το ζήτημα είναι ο πρόεδρος Φαραγίου, γιατί και από εκεί υπάρχει μία ακόμη παράκτεια ζώνη, η οποία δεν είναι λίγα στρέμματα, είναι κοντά στις, μαζί με τα δικά μας, είναι γύρω στα 7.000 περίπου στρέμματα, που αφορά το παράκτιο μέρος του Φαραγίου και του Μανιακίου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Αντώνης Κουτουρατζής, είναι πρόεδρος του Φαραγίου, και θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς κατέχονται και εκεί οι εκτάσεις για να αποσαφιστούν πράγματα. Καλησπέρα σας. Αυτές οι εκτάσεις είναι εκτάσεις του Δημοσίου. Είναι τα αγροτικά τεμάχια ΑΒΚ 48, 84, 85 και 86, αντίστοιχα με τις κοινότητες Φαραγίου, Βεμπόρα και Μονακίου. Έχουν ενδοθεί από την ΕΤΑΔ, Εταιρεία Διαχείριση Ακινήτων του Δημοσίου, με νόμιμα ιδιωτικά συμφωνητικά και μισθώματα, τα οποία μισθώματα δεν τα έχουμε ορίσει εμείς. Έχει βγει ένας μέσος όρος των ιδιωτικών συμφωνητικών που έχει στην περιοχή μας, είτε για μονοειδή καλλιέργεια με ένα αντίθετο σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης λειτουργίας του συμφωνητικού και το αντίστοιχο μίσθωμα, το οποίο έχουμε πληρώσει, έχουμε πάρει τα συμφωνητικά και κατέχουμε μονιμότατα πλέον αυτή την έκταση με συμφωνητικά για μονοειδή καλλιέργεια στα 4 χρόνια και συμφωνητικά για 15 χρόνια για πολιτική καλλιέργεια. Άρα αυτός ο όρος καταπατητή πλέον νομίζω ότι ακόμα μια φορά καταρρύπτεται και κάτι άλλο που ακούστηκε ότι είναι σε χέρια λίγων. Γνωρίζω πολύ καλά στο χωριό μου τι συμβαίνει. Είμαστε 30 οικογένειες, 32. Έχουμε μέσο όρο από 20 στρέμματα, ο κάθε ένας. Στο σύνολο δηλαδή είμαστε γύρω στα 650 στρέμματα, ισόχωσα καταμερισμένα. Οπότε και αυτό δεν ισχύει. Που αναφέρεται συνέχεια, τα έχουν οι λίγοι και τα έχουν οι λίγοι. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ότι στο 522 είναι και οι δικές μας οριστικές διανομές με τίτλους. Στο 523 είναι ο δικός μας βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος δεν αναφέρεται πουθενά. Σάφης να μιλήσεις, πρόεδρε. Ναι. Επίσης, στο 522 έχουν βρεθεί
αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα σε βάθος 2 μέτρων, που ξέρουμε αυτά θάφτηκαν από τα ειζήματα που έχει έρθει από τη λίμνη, άντε από κατελιστήσεις, είτε από διαβρώσεις, είτε από τα ποτάμια που φέρνουν τα ειζήματα αυτά. Άρα είμαστε στο 5-20 και όχι μόνο, πάρα πολλών εποχών. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η περιοχή κατοικούταν ανά τον αιώνα, πάρα πολλά ανά τους αιώνες, από διάφορους πολιτισμούς, οι οποίοι αυτοί εξαφανίστηκαν λόγω αυτού του φαινομένου της λίμνης, της αξονίωσης του νερού. Εμείς πλέον τώρα έχουμε και την τεχνογνωσία και τα μέτρα να μπορούμε να σταθεροποιήσουμε αυτό το φαινόμενο της λίμνης και να μην γίνουμε κι εμείς μάρτυρες μιας μελλοντικής αρχαιολογικής σκαμπάνης που θα γίνει αργότερα. Δεν θέλουμε τον αφανισμό μας. Δουλεύουμε, παράγουμε, δεν κλέβουμε κανέναν, δεν μας χαρίζεται κάτι. Όπως καταλαβαίνετε και τα ποσά που πληρώνουμε δεν είναι λίγα. Το να δίνεις 50 ευρώ μίσθωμα με 4% τόσο αύξηση δεν είναι κάτι το αμιλητή ποσότητα. Έτσι νοικιάζουμε τα χωράφια και χωρίς υποδομές. Και με το φόβο ότι αύριο μεθαύριο μπορεί η λίμνη να ανέβει, με το φόβο ότι όλα τα χρήματα που τα οποία θα βάλουμε θα πάνε στον αέρα. Θέλουμε κι εμείς μια σταθερή στάθμη της λίμνης, η οποία νομίζω οι ειδικοί που γνωρίζουν και μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί να πέφτει όλη η λεκάνη αυτή με τις τρεις λίμνες, με το ρέμα του Σουλού, να πέφτουν στη δικιά μας τη λίμνη και από τη δικιά μας τη λίμνη να μην γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει οδός με το οδόφραγμα, με το φυρόφραγμα της Άρτσας, με ένα υψόμετρο που θα καθορίσουν οι επιστήμονες. Νομίζω ακούστηκε το 5-17, κάτι για αυτή. Άλλοι μπορεί να πούνε λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Αυτό θα το κρίνουν οι επιστήμονες. Εμείς όμως θέλουμε σαν αγρότες να οριστεί αυτό το υψόμετρο και να ξέρουμε κι εμείς πού θα επενδύσουμε, μέχρι ποιο ύψος θα επενδύσουμε και τι θα επενδύσουμε. Αυτά.